Τώρα το δρόμο της δικαιοσύνης έχουν πάρει καταγγελίες για τη δράση ομάδων αρνητών. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στέλνει στον εισαγγελέα στοιχεία για αντιεμβολιαστές, οι οποίοι μέσω του διαδικτύου εξακολουθούν να διακινούν ψευδείς ειδήσεις. Μεγάλο μίσος έχουν οι νεοταξίτες για εμάς τους ελευθερίες τους που είμαστε ανυπόταχτοι. Χωρίς rapid test, χωρίς σκανάρια. Αυτό μόνο στην Κοτσουάρα γίνονται. Εκατοντάδες δικογραφίες έχουν σχηματιστεί για διασπορά ψευδών ειδήσεων για τον κοροναϊό. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών δέχεται καθημερινά μηνύσεις και καταγγελίες κατά αρνητών του ιού, που κηρύσσουν αντεμβολιαστικές θεωρίες στα social media. Ο πλήρως εμβολιασμένος πληθυσμός έχει 407% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνει μόλις εκτεθεί στον COVID-19 σε σχέση με το μη εμβολιασμένο πληθυσμό. Και πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για μια πανδημία εμβολιασμένων. Οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία για τη δράση των αρνητών στο διαδίκτυο. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος στέλνει στη δικαιοσύνη διαχειριστές ιστοσελίδων που παραβαίνουν τον νόμο και την ιατρική. Μεταξύ των αρνητών της πανδημίας είναι και η πρώην στενή συνεργάτηδα του Αρτέμι Σόρα. Μετά τα δισεκατομμύρια που θα ξεχρέωναν την Ελλάδα, βλέπει τώρα και εμβολιασμένους να πεθαίνουν στο δρόμο. Ο κόσμος πέφτει στους δρόμους. Δηλαδή βλέπουμε, έχω δει και εγώ άτομα τα οποία να έχουν εμβολιαστεί και να μην ήταν άρρωστοι πριν και ξαφνικά ενώ τους μιλάς να πέφτουν να πεθαίνουν. Αυτά δεν είχαν συμβεί στο παρελθόν. Μετά από εμβολιασμούς. Κάποιοι αντί να προστατεύσουν τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειάς τους, τα ανεβάζουν στο ίντερνετ για να διαμαρτυρηθούν για το πρόστιμο των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους. Μου παίρνουν από και το μισθό που παίρνουν 300 ευρώ, μου το παίρνουν τα 100. Επειδή δεν κάνεις τον πόλη, α? Ναι, επειδή δεν κάνω τον πόλη. Ούτε εμβολιασμένοι, ούτε σκανάρισμένοι, είμαστε. Αρνητές της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού διοργανώνουν νέα συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη την προσεχή Κυριακή. Μεταξύ των διοργανωτών είναι και ο δικηγόρος Μωυσής Καραμπεΐδης, που ήταν συνήγορος υπεράσπισης κατηγορούμενου θεματοφύλακα του συντάγματος στην υπόθεση αρπαγής εκπαιδευτικού στην Πιερία. Μιλώντας στον Α, εξηγεί τους λόγους της νέας συγκέντρωσης. Δεν είμαστε αρνητές καμίας πανδημίας, δεν είμαστε αρνητές κανενός εμβολίου. Τα εμβόλια τα οποία έχουν έγκριση και έχουν κάνει 10 και 15 χρόνια να εγκριθούν, μια χαρά εμβόλια είναι. Τα πειραματικά εμβόλια δεν ξέρω πόσο είναι καλά. Επίσημος διοργανωτής είναι το ελληνικό έθνος. Τι εννοείται? Ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ο επίσημος διοργανωτής. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι γνωριστήκαμε μέσα από τις αγωνίες μας για την πατρίδα μας.